Είναι ήδη στη Μύκονο, εκεί που θα σας πάω αμέσως τώρα, ο Πέτρος Νάζος. Καλησπέρα, Πέτρο μας. Φοράμε τα ίδια χρώματα σήμερα. Ναι, είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Είναι παλέτα, παλέτα. Κάθε φορά, κάθε φορά. Και θα ξεκινήσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ναι, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, με έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Συρίγο, που τους πιάσαμε στο Αγράρι, σε αυτό το όμορφο μέρος της Μυκόνου, που δεν θυμίζει Μύκονο, δεν έχει αυτά που λέμε τα σπρέι με τη σαμπάνια, δεν έχει τα πολλά ξενοδοχεία. Και γι' αυτό ήρθανε για να ερευνήσουν μακριά από τα πολλά βλέμματα. Ήταν μια μεγάλη παρέα. Σας πληροφορώ ότι φωτογραφήθηκαν και οι δύο με κόσμο και με φαν τους. Και γενικά φύγανε έτσι αγκαλιασμένοι. Τους είδαμε και πολύ ερωτευμένους, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ, πολύ. Είναι και αγαπητοί πολύ ξεχωριστά οι δύο και είναι πολύ αγαπημένοι και το προφυλάσσουν όσο μπορούν. Δηλαδή ούτε τρέλες κάνουν, ούτε το έχουν αποδεχτεί. Μαζί, δηλαδή δεν έχουν βάλει στο Instagram. Καταλαβαίνεις, ενώ ότι το κρατάνε όντως φυσικό. Ότι και στις συνεντεύξεις είναι πολύ φίδωλοι σε αυτά που λένε. Δηλαδή δεν θα δεις, μόνο θυμάμαι μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, στη Φέτη Σκορδά που είχε δώσει τη Μαρία τη Φραγκάκη, νομίζω, ο Νίκος Συρίγος, που είχε μιλήσει για την Ελεονόρα. Ναι, μιλάνε Ιδάλος, λίγο, το προφυλάσσουν. Δεν μιλάνε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και εμφανίσεις πολύ λίγες. Και μου αρέσει και από τη στάση τους, από τα πλάνα του Πέτρου. Βλέπω δηλαδή ότι είναι ένα ζευγάρι χαλαρό, ένας πιο μπροστά, ο άλλος πιο πίσω. Χαιρετάει ο ένας, χαιρετάει ο άλλος. Ότι δεν έχουν αυτό το μαζί-μαζί, αυτά που βλέπεις από κάποια ζευγάρια που τους βλέπεις και λες Χριστέ μου, είναι αχώριστη. Ενώ ότι είναι ένα ωραίο ζευγάρι χαλαρό. Μια χαρά, Πέτρο. Μπράβο, μας. Τα παιδιά. Θα περάσουμε και σε άλλη μία εγκυμοσύνη, ε. Ναι. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία το είχε κρύψει για αρκετό καιρό και καλά έκανε για το μάτι, όπως μου είπε. Τώρα εδώ είναι στον έκτο μήνα, περιμένει ένα αγοράκι, κάποια στιγμή τσέκιασα την κουβέντα. Α, βλέπουμε και το Λάκι. Ναι, συνάντησε και το Λάκι Γαβαλά, που το ευχηθήκαμε και χρόνια πολλά. Και του λέω τι ήθελε, Ευρυδίκη, και μου λέει κατά βάθος ένα κοριτσάκι. Αλλά μετά από αυτά που είδα στη Μύκονο και στα Ματογιάννια, καλύτερα αγοράκι, μου λέει. Γιατί τι είδε. Αγοράκι, αγοράκι, μια χαρά, τη πω εγώ. Εννοείται το χιούμορ. Ειδικά δυσήματα, αυτό εννοεί. Δεν έχει ξαναπάει στη Μύκονο. Έλατε, άντε καλά κι εσύ τώρα. Καλά, μια φορά το ήθελε να κάνει. Εντάξει, η πλάκα ήθελε να κάνει. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω την Ευρυδίκη σε πλάνα, Πέτρο. Πέτρο, ναι, ήταν μαζί ο σύντροφός της, αυτός ο γοητευτικός επιχειρηματίας που μας τον κρύβει, αλλά θα παντρευτούν μαζί σε λίγους μήνες. Ναι. Πολύ σωστά, γοητευτικός, πολύ όμορφος, αλλά μακριά από τα φώτα δημοσιότητας, δεν ήθελε καθόλου. Νομίζω κάνει μια δουλειά και δεν θέλει έτσι να ταυτιστεί. Και βέβαια εμείς το σεβαστήκαμε κιόλας και γιατί όχι. Και αφού πέρασε και ο Λάκης Γαβαλάς, να λέω θα κάνω ένα πλάνο με κάποιον, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο μας.